Οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται κατά των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, με τον τελευταίο από αυτούς να έχει απολογισμό 17 νεκρούς μαχητές τους, όπως ανακοινώθηκε από αυτούς επισήμως μετά από δημόσιες κηδείες που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Σανά, σύμφωνα με Διεθνές Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ιεμένης, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Χοντέιντα, έχουν βάλει στο στόχαστρο την αυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν, σε μια εκστρατεία που λένε ότι είναι υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από την Ισραηλινή επίθεση. Η CENTCOM λέει ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν επιδρομές αυτοάμυνας εναντίον στόχων που ήταν έτοιμοι να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, η CENTCOM εντόπισε αυτούς τους πυράβλους και τα USV σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθη της Ιεμένης και διαπίστωσε ότι αποτελούσαν επικείμενη απειλή για τα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να έχουν αναλογή στεναρή στάση μελλοντικά σε σχέση με την Τουρκία και τους βομβαρδισμούς στους οποίους αυτή προβαίνει κατά κουρδικών δυνάμεων στη Συρία. Διεθνές Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης διερωτάται αν, καθώς η Τουρκία βομβαρδίζει τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορική επίθεση σε κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συρία και η Άγκυρα έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να ακολουθήσει χερσαία επιχείρηση. Οι επιθέσεις έρχονται εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Συρία και το Ιράκ. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε τον περασμένο μήνα με νέα χερσαία εισβολή στη Συρία. Οι τουρκικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο τμήμα του συριακού εδάφους από προηγούμενες επιχειρήσεις εναντίον των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας. Η συνεχιζόμενη επίθεση της Άγκυρας έρχεται μέσω αναφορών ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Συρία και το Ιράκ. Με την Άγκυρα τον περασμένο μήνα να άρει το βέτο της για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και το Λευκό Οίκο να ανταποδίδει το πράσινο φως για την πώληση στρατιωτικών αεροσκαφών στην Τουρκία, οι δύο χώρες φαίνεται να επιδιώκουν να επαναφέρουν τις σχέσεις τους. Τουρκία, Συρία, Ιράκ θα χαρούν πολύ να δουν την Αμερικανική παρουσία να φεύγει από την περιοχή, με εξαίρεση φυσικά τους Κούρδους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.